Ήταν εκεί που λέγανε. Αυτό είναι το ιδέα. Δείτε κάτω από την Ελλάδα την ΑΟΣ που λέγονται. Είναι περίπου 2,5 φορές επάνω από το κέντρο της στην Κύπρο. Αν είχαμε, δεν έχουμε δυνατότητα αυτό το πρόβλημά μας. Δείτε αυτό το κίνδυνο. Αυτό είναι το κίνδυνο που φτιάχνει το Ισραήλ. Είναι το κίνδυνο εδώ, ανάμεσα σε Ισραήλ και Κύπρο. Αυτό που πάει και παίρνουν τώρα που είναι περίπου 11 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα. 11 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα. Το επαναλαμβάνω, το μην καταλάβετε. Είναι αυτό το κομματάκι. Δεν είναι όλο το κόκκινο που βλέπετε. Γιατί από κάτω έχει ΑΟΣ και η Λιβύη και η Ελλάδα. Αυτοί παίρνουν το ένα κομμάτι, το ένα οικόπεδο, έτσι τα λένε οι εταιρείες. Παίρνουν ένα οικόπεδο και κάνουν τη γιώτηση. Η Ελλάδα λοιπόν μαζί με την Κύπρο, αν οριοθετήσουμε την ΑΟΣ, θα δείτε ότι εδώ αυτό το πράγμα το κόκκινο είναι ελληνικό και γιατί είναι κάτι που είναι ακριβώς στην Κύπρο. Αυτό είναι το τεράστιο απόθεμα που έχει η Ελλάδα και σύμφωνα με τον κύριο Ζεβελίδη, το απόθεμα αυτό μπορεί να δίνει για 100 χρόνια στην Ευρώπη αυτονομία ενεργειακής εξισχωρέας. Έτσι, για να ξέρουμε τι λέμε. 100 χρόνια αυτονομία ενεργειακής στην Ευρώπη σας είπα. Όχι στην Ελλάδα, στην Ευρώπη. Εδώ λοιπόν θα δείτε αυτό που σας έλεγα. Αυτή είναι το οικόπεδο του Ερατοσθένους. Εδώ είναι Προμηθέας. Όλα τα οικόπεδα, ακούστε για καταλάβετε, οι εταιρείες πετρελοειδών τα έχουν ονομάσει με ελληνικά ονόματα. Όλα και οι Ιταλοί. Έτσι. Αφροδίτη και αυτή που τρυπάει είναι Όμηρος. Το κεντρικό του κάνει οι Ιταλοί είναι Όμηρος. Δηλαδή όλα τα οικόπεδα κάτω έχουν ονόματα ελληνικά. Θα δείτε. Στράβο, Σκλήνιος. Είναι όλα ελληνικά. Όπου βλέπετε κόκκινο ή πράσινο ή πράσινο ή γαλάζιο. Είναι κοιτάσματα. Και είναι αυτό το τόξο. Δεν είναι η Ελλάδα, έτσι. Αυτό όλο το πράγμα έχει τεράστιο ποσό φυσικού αερίου που τρεβαίνει. Ξέρω, όταν τα πρώτα έφυγε στα χέρια μου τα είδα αυτά, κατάλαβα το μέγεθος και να το πω γιατί είπα και στη Βουλή, το είπα και στη Βουλή, έτσι, της προδοσίας. Εγώ δεν μπορώ να βγάλω λέξη πέρα από την ανικά όλα για την προδοσία. Εδώ μιλάμε για την ικανότητα και προδοσία. Αν δεν μπορεί εγώ, ένα δικό μου σωματοφάκι μου, να βρήκα όλα αυτά, να άρχισα να τα βρήκα που άντα βγουν αυτοί. Και δείτε πόσο κόστησε η εταιρεία στα οικόπεδα. Έτσι. Τα οικόπεδα, πώς τα κόστησαν οι εταιρείες τους. Ένα τετράγωνο οικοπεδάκι πριν μια εταιρεία, Β1, ένα Β2 και ένα Β3. Για να καταλάβετε, είμαστε οικοπεδάκι. Είναι κορισμένο. Έτσι. Αυτό δεν είναι κακό. Κακό είναι ότι δεν έδωσε ποτέ η Ελλάδα δυνατότητα στους κυρίους αυτούς και θα σου πω ποια είναι η λύση, γιατί με ρώτησαν και μέσα. Ποια είναι η λύση. Είναι πάρα πολλοί οι χάρτες και μακάρι θα μπορούσα να σας δείξω γιατί για μένα είναι σημαντικό να αντιληφθείτε όχι μόνο τις ποσότητες του πεδίου, το πώς φτάσαμε στο σημείο αυτό και γιατί λέω ότι κάποιοι, εδώ είναι εισάκεντος, εδώ θα καταλάβετε καλύτερα φαντάζομαι, γιατί είναι πιο, είναι πιο καθαρά, πιο διαδίκηση. Λοιπόν, είναι το Ιόνιο. Οι περιοχές όπου υπάρχουν πετρέλαια, καθαρά πράγματα, τα οικόπεδα. Οικόπεδο 1, οικόπεδο 2, οικόπεδο 3, οικόπεδο 4. Και η κυβέρνηση, και το οικόπεδο 5 κατά τριβώς εδώ. Η κυβέρνηση δίνει άδεια στο 5, 6, 7. Αυτοί που λένε να κάνουν τις τριγιοκρίσεις. Ναι, αυτά τα δύο σημεία. 7, 5, 6. Και ρωτώ εγώ εσάς, γιατί δεν είναι εδώ, ξέρετε. Γιατί δεν έχουμε ΑΟΣ. Ενώ δηλαδή τα κοιτάμε τα μεγάλα είναι εδώ, 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 πάμε στα μικρότερα. Γιατί εδώ. Μέχρι πριν, αν θυμάστε καλά, πέρσι είχα έρθει εδώ και μου έλεγα ότι η κυβέρνηση μας έλεγε ο πατέρα δεν υπάρχουν πετρέλαια. Αυτό θα τρέχατε. Πάντα έλεγα δεν υπάρχουν πετρέλαια. Φέτος ο κύριος Μανιάτης και ο πρωθυπουργός της Ελλάδας είπαν ότι έχουμε ένα πετρέλαιο. Ο υπουργός μου είπε μέχρι την Βουλή ότι είναι περίπου 300 εκατομμύρια βαρέλια. Τα τρία σημεία που μας δίνει, τα μικρά. Ένα, δύο, τρία. Στόχος είναι 300 εκατομμύρια βαρέλια, δηλαδή περίπου 30 δισεκατομμύρια ευρώ. 25 τα έλεγε. Άκουσε με λίγο. Όπως λέω, 300 εκατομμύρια βαρέλια μαζί. Μα πέρσι μα δεν υπάρχουν βαρέλια. Τώρα μα δεν 300 εκατομμύρια βαρέλια. Σας λέω ότι οι ποσότητες εκτιμάει η κυβέρνηση ότι θα βγάλει 2 δισεκατομμύρια το χρόνο. Για 10 με 15 χρόνια. Αυτά τα θέλω να βγάλει. 2 δισεκατομμύρια. Αλλά πότε. Θέλει τουλάχιστον ένα οκτάμινο, ένα χρόνο, 1,5 για να τρυπήσεις. Μα δεν μπορεί να γίνει διαγωνισμός, δεν υπάρχει πολλά διαχείρισης. Δηλαδή, προχειρήσουν διαγωνισμό χωρίς πολλά διαχειρίσεων. Αυτό, εμένα μου πάει και πέντε, γιατί είχα αρπάξει λίγο παραπάνω και του πάει και τις φωνές, αλλά δεν φταίει ο Μανιάτης, γιατί ο υπουργός προϊστάμενος είναι ο Κωνσταντίνος. Για να καταλάβω το σημείο. Προϊστάμενος, ο Κωνσταντίνος. Γκολμαντάκ. Για να μην ξεχνούμε. Εδώ, εδώ λοιπόν,
απόψη. Αυτό είναι του καθηγητού Μαραβέλη. Είναι... Έχει δημοσιοποιηθεί στο Χιούστον. Η γεωργία, το καθηγητή γεωργία. Εντάξει, αυτή είναι η Κρήτη. Βλέπετε. Η Κρήτη μας. Δείτε από κάτω. Το βλέπετε. Το βλέπετε. Εδώ στη Μεσαρά έχουν γίνει και ρωτήσεις. Υπάρχει φυσικό αέριο στο ίδιο σελίδα. Έχουν γίνει. Δείτε από κάτω τι γίνεται, παιδιά. Δείτε από κάτω τι γίνεται από κάτω. Δηλαδή, όπως λέτε, κυλίδα, γραμμή και τα λοιπά είναι απόδειξη. Δεν είναι λέω και ανεξιδό. Γιατί αυτό μιλάμε για φασματογράφηση. Μιλάμε για σωστά, σαν να κάνετε ακτινογραφία στο φόρεμα. Το να καταλάβετε τι σημαίνει αυτά, έτσι. Όταν πάω στο γερό και κάνει ακτινογραφία, σου βγάζει μέσα τι έγινε. Δηλαδή, μου είσαι, ξέρω εγώ, το πνευμόνιο συγκεκριμένο. Αυτό το πράγμα έτσι κάνει και η επιστήμη τη γεωλογία.